Τα λάθη έγιναν από την αρχή. Όπου εμφανίστηκε η χώρα να μην έχει τη δυνατότητα ως προς τον πολιτικό της κόσμο να συνεννοηθεί για ορισμένα πράγματα και να αντιμετωπίσει την ελληνική κρίση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εμφανίζεται σαν να μην υπάρχει σοβαρή προοπτική για τον τόπο. Και βέβαια όσο αφορά στην αξιολόγηση, αυτή έπρεπε να έχει γίνει χθες. Γιατί θα σας πω κάτι. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιες σχέσεις θα διαμορφωθούν διεθνώς. Των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Κίνας κυρίως. Εάν η Ελλάδα εμφανιστεί χωρίς την αξιολόγηση, χωρίς συγκεκριμένα προγράμματα και στήριξη, σαν καριδότσουφλο σε μια πιθανή διαμάχη ή σε τριβές που μπορούν να υπάρξουν, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δυσάρεστα. Και όποιος μου πει εμένα ότι όλα θα είναι σταθερά στην Ευρώπη ή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μας εκπλήξουν με τίποτα ή ότι η Κίνα επίσης θα παραμείνει στα ίδια, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Μπορεί να υπάρξουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις στο διεθνές στερέωμα. Περιθώρια ευελιξίας εμείς μόνοι μας έχουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον για να ολοκληρώσουμε? Εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε το περιβάλλον που ήδη έχουμε και αυτό είναι το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε, εκεί πρέπει να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες σχέσεις και όπου υπάρχει ανάγκη αδύρυτη για ενότητα και για συνεννόηση, αυτό είναι πια εναπόκειται στην κυβέρνηση να το αποφασίσει και να το κάνει.